εικόνα. Μίτσο. Θα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νεκταρίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερελέον ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Των κεκοιμένων δούλους του Χριστέου Θεού Σιμών και συντηνών σαν αναπέμπωμεν, συν το ανάρτητο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός σου, ο αληθινός Θεός Σιμών, τας Φελισβίες, Παναχράντα, Αυτομητρός σου, μηνάμι τίμιον και ζωοποιού σταυρού προστασίας, τον τιμίον επουρανίου βινάμενο σωμάτων, ηκεσίες σου τιμίον δόξου προφήτη προδρόμου του Παντιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανηφιών Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλίνκων Μαρτύρων, των Οσίων και των Φόρμων των Ενμών, των Αγίων Δόξων Βασιλέων, Θεοστεύτων Βασιλέων και Σαββαστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, και πάντων των Αγίων Ελύση και σώση ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ιεθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ιεθών του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
σήμερα για τη μικρή μας πόλη. Σήμερα εδώ, στη μικρή μας πόλη, νιώθουμε ότι τα άνω της κάτω συνεορτάζει και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Συνεορτάζουν τα άνω. Οι ψυχές όλων των παππούδων και των γιαγιάδων μας, της Κύρου, της Βυθινίας, της Ερυθρέας και της Καθημάς Ανατολής. Κάπου βλέπουμε να εφραίνονται και να αγάλλονται ο Παρπακλάβδιος και η Κυραφοφό, ο Κυρδευτέρης και η Κυρασμαρό και μαζί του και η κυρία Μαριάνθη, η Μαριάνθη Κατσίνα, που το 1920 παρήγγειλε σε μια από τις πιο σπουδαίες αγιογραφικές σχολές της Νέας Κήτης του Αγίου Όρου, τη Σχολή των Κυριλαίων και τον Ιερό Μοναχό Κύριλο, την αγιογράφηση της εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και την αφιέρωσε στη Μεγάλη Εκκλησία της Κύρου της Βυθινίας, προφανώς την οδηγήτρια, γράφοντας στην πίσω πλευρά ανάθημα προς την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Κύων Μικράς Ασίας. Επιγραφή που σώζεται μέχρι σήμερα. Προφανώς δεν το περίμενε ότι η εικόνα αυτή θα παραμείνει στο ναό λιγότερο από 2 χρόνια. Αφού τον Αύγουστο του 1922 οι Κυανοί, αντί να γιορτάσουν τη Θεομάνα, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπίες πατρογονικές, πατρίδες χιλιάδων ετών, στις οποίες οι προγονείς τους μεγαλούργησαν επί σειρά ετών. Προφανώς, δεν γνώριζε επίσης η κυρία Μαριάνθη ότι το κάλος και η μεγαλοπρέπεια της εικόνος της θάμπωσε τα μάτια και την ψυχή των ανδρών του αντιτοπιλικού πάνθυρ που όταν μπήκαν στην εκενωθήσα ειδικείο αντί να πάρουν το οτιδήποτε για τον εαυτό τους από τα άδεια πλούσια σπίτια της πόλης, εισερχόμενοι εντός του μεγάλου ναού, συμφώνησαν ότι αυτή η εικόνα πρέπει να σωθεί. Και το έπραξαν. Και μέχρι σήμερα ανήκε ως ξεχωριστό κοιμήλιο στο πολεμικό ναυτικό και κοσμούσε το χώρο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Και τελικά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να επιστρέψει η μεγαλόπρεπη αυτή εικόνα ή καδέ. Και δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη συγκυρία από την επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή, έτσι ώστε το σημερινό γεγονός να σημαδέψει όλες τις σημαντικές δράσεις για την εν λόγω επέτειο, αποτελώντας το πλέον και ξεχωριστό. Αγαπητοί πατέρες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί αδελφοί, η Αγία μας Εκκλησία, για να ζεστάνει και να διευκολύνει το κλίμα της λειτουργικής κατανήξεως, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, φέρει στη διάθεση των πιστών παιδιών της τις λεγόμενες λειτουργικές τέχνες, όπως η εκκλησιαστική ποίηση, η μουσική ή η εικονογραφία. Κάποιοι ταλαντούχοι και πνευματοφόροι κληρικοί ή μοναχοί ή λαϊκοί συνέγραψαν αριστουργηματικούς ύμνους και τροπάρια, ενώ κάποιοι άλλοι κατακίνηκαν με την ιστόρηση των ιερών εικόνων. Η Εκκλησία δεν άφησε αυτό το θησαυρό ανεκμετάλλευτο, αλλά τον ενσωμάτωσε στη λατρεία της και έτσι πλουτίστηκε η πνευματική μας παράδοση. Ειδικά για την εικονογραφία, η Εκκλησία αναγκάστηκε στην περίοδο της εικονομαχίας να δώσει σκληρές μάχες και αγώνες και πολλοί χριστιανοί οδηγήθηκαν στο μαρτύριο για να υπερασπίσουν τις ιερές εικόνες. Ένα από τα ισχυρά επιχειρήματα ήταν η θέση ότι οι εικόνες είναι τα βιβλία των αγραμμάτων. Οι άνθρωποι που δεν γνώριζαν γράμματα, μέσα τις Άγιες εικόνες, οδηγούνται στη θεογνωσία. Η τύχη των εκκλησιών μας μοιάζουν σαν ένα εικονογραφημένο βιβλίο, ένα κόμιξ, όπως οι άνθρωποι
βλέπουν, όπου οι άνθρωποι βλέπουν να ξετυλίγεται όλη η ιερά ιστορία. Με άλλα λόγια, ήταν μια σπουδαία μορφή κατήγησης. Υπάρχουν εικόνες που θαυμάζουμε για το γάλλος, την ομορφιά, την υψηλή τέχνη που έφτασε σε κάποιες εποχές σε ύψη ηλικιώδη. Οι εικόνες αυτές είναι αμύθιτης αξίας και γίνονται δυστυχώς στόχος για τους αρχαιοκάπηλους. Υπάρχουν εικόνες που συνδέονται με θαυματουργικές επεμβάσεις και θαυμαστά γεγονότα και ονομάζονται θαυματουργικές. Υπάρχουν εικόνες πιο απλές, ιστορημένες από λαϊκούς, αλλά πιστούς αγιογράφους, που δεν είναι ίσως υψηλής τέχνης, αλλά σου δημιουργούν ευλάβεια και κατάνοηση. Υπάρχουν τέλος και εικόνες, ανεξάρτητα αν είναι υψηλής ή όχι τέχνης, που κουβαλούν όμως μνήμες. Είναι ποτισμένες με τα δάκρυα, τον πόνο, τους στεναγμούς των ανθρώπων. Μια τέτοια εικόνα που δεχόμαστε σήμερα στη Νέα Κύο. Μια εικόνα που σώθηκε από τους ιωνικούς άνδρες του πολεμικού ναυτικού μας κατά την εκένωση της Κύου τον Αύγουστο του 1922. Ήρθε και αυτή πρόσφυγας από την Κύο συμμετέχοντας στο δράμα των προσφύγων μαζεύοντας τα δάκρυα, τους στεναγμούς, τον πόνο των ανθρώπων αυτών. Από σήμερα θα παραμείνει στον ιστορικό ναό της Θεομάνας μαζί με τις άλλες προσφυγικές εικόνες που ήρθαν από την Παλαιά Κύο. Θέλω να συγχαρώ όλους όσοι ανέλαβαν και έφεραν εις πέρας αυτή την όμορφη πρωτοβουλία, την Επιτροπή Μνήμης, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τους άρχοντές μας, τον άβαρχό μας, τον κύριο Λίτσα, το Πολεμικό Ναυτικό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι εφημέριοι και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου θα θέλαμε αυτή την ιερή στιγμή να ευχαριστήσουμε τον σεβασμό του Μητροπολίτη μας κύριο Νεκτάριο, ο οποίος παρέστη σήμερα και αύριο θα ευχαριστηθεί η Λειτουργία και αύριο το απόγευμα, όπως προαναφέρθηκε, θα παρουσιάσει το βιβλίο του που έχει σχέση με την Μικρά Ασία, τους σεβαστούς και αγαπητούς συμπρεσβυτέρους, τους ενδυνατάτους άρχοντας, τον κύριο Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Αντιδήμαρχο εδώ, τον κύριο Ιωάννη Αθανασόπουλο, ο οποίος είναι και νωρίτης, μαζί με τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, τον κύριο Νίκο Σαριγάνη, οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μας και βοήθησαν τα μέγιστα έτσι ώστε να γίνει αυτή η σεμνή τελετή σήμερα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη Σκούφη, τον πρόεδρο της ΚΕΔΑΝ, για τη φιλοξενία μετά από λίγο που θα παραθέσει για το γεγονός αυτό. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον κύριο πρόεδρο της Επιτροπής Μνήμης, τον κύριο Γεώργιο Μανινή, καθώς επίσης και τα μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι φέτος αυτή τη στιγμή θα περάσουν πολύ ποιοτικές εκδηλώσεις για την ουσιαστική καταστροφή, καθώς επίσης να συγχαρώ και τους συλλόγους μας, το Πολιτιστικό Σύλλογο της Νέας Κύρου και το Μορφωτικό Σύλλογο, που συνέβαλαν με τις εκδηλώσεις έτσι ώστε να είναι πάντα νοπή η μνήμη της μικρασιακής καταστροφής. Να ευχαριστήσω τη φιλαρμονική της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την Αθήνα που ήρθε σήμερα, αλλά θα ήταν παράληψή μας αν δεν ευχαριστούσα ιδιαίτερα τον κύριο Παναγιώτη Λίτσα, τον αντινάβαρχο, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε είναι και η ψυχή, έτσι ώστε να έρθει η εικόνα αυτή των Αγίων σήμερα.